Η παλιά τώρα από τον Μαλατένι, καλή για τον Κωνσταντινίδη. Κοντά του ο Γεωργιάδης, ο Κωνσταντινίδης πάντα δοκιμάζει το σούτ με το δεξί, θα μπλοκάρει ο Αμπάρης. Η πίεση των παιχτών του ΠΑΟΚ θα φέρει αποτελέσματα και φεύγουν τώρα 4-3, αλλά καθυστερεί εκεί ο Μιέτσελ. Το άνοιγμα για τον Σαλπιγκίδη, ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside. Εδώ βλέπουμε την φάση και έχω την εντύπωση ότι καλύπτεται ο Σαλπιγκίδης. Σικαμπάλα. Μπάλα φτάνει στον Κωνσταντινίδη, γυρίζει αμέσως η απόκρουση και ο Πουρσανίδης που βγάζει από την περιοχή του Ηρακλή. Πολλές παρενέσεις στον Χρήστο Μαλαδένη για τον διαφορετικό ρόλο που πλαισιώνει από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα χρόνια που αγωνίζεται στα γήπεδα, για το πώς να προωθείτε, πού να τοποθετείτε και ειδικά όταν η πλειοψηφία της ομάδας του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο μισό γήπεδο, το οποίο είναι στην περιοχή του Ηρακλή. Η απόκρουση τώρα από τον Κατσαπή μπαίνει στη φάση, ο Μιέτσελ εκμεταλλεύεται το λάθος και το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που πιάνει την άμυνα του Ηρακλή στον ύπνο, στην προκειμένη περίπτωση, μια αρνητική αντίδραση από τον Κατσαπή, ο οποίος δεν μπορεί να απομακρύνει και ο Μιέτσελ που είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Μιέτσελ σκαμπάλα σε μια πάσα προς τον Σαλπιγκίδη. Αυτός πιέζεται από τον Παπαζαχαρία. Ο Μουράτη κάνει λάθος, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Βαγγελής. Νέες κόντρες και η μπάλα στον Αραμπατζή τώρα, ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα από τα πλάγια, δοκιμάζει το σουτ, η επέμβαση από τον Αμπάρη και ο Πουρσανίδης θα βγάλει σε πλάγιο out. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά του. Ο Ηρακλής που σε αντίθεση με όσα σας λέγαμε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού για το σχήμα του και για το ενδεχόμενο να έχει μπροστά. Για να δούμε όμως τώρα τον Ερέρα που δοκιμάζει το σουτ, θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Φερνάντες. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ηρακλή, αυτό το σουτ από τον Αργεντίνο, τον Εστέπαν Ερέρα. Γεωργιάδης. Λάθος η μπάλα στον Αραμπατζή που δίνει για τον Σαλπιγκίδη. Αυτός επιταχύνει, αλλά έχει βγει ο Αμπάρης και στα όρια της μεγάλης περιοχής μπλοκάρει την μπάλα. Του κατευθύνει ο Φινοκαλιώτης ούτως ώστε να στηθεί στο σωστό σημείο. Σωστή απόσταση. Εκτέλεσε ο Σικαμπάλα. Καλό, αλλά έξω. Καλό το χτύπημα φάουλ από τον Αιγύπτιο. Τρία λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ηρακλή 1-0 από το 23 με τον γκολ του Μίετσελ. Εκτέλεσε ο Μουράτη, η μπάλα πέρασε και χάθηκε. Η ευκαιρία από τον Παπα Ζαχαρία, ο οποίος είχε προωθηθεί και βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία. Ο Αγγελής που εκτελεί τώρα. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Out και ταυτόχρονα το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Φινοκαλιό. Την κεφαλιά που νομίζω ότι ήταν από τον Χρήστο Μαλαδένη. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα. Κωνσταντινίδης. Σικαμπάλα. Δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα έξω. Καλό σουτ από τον Αιγύπτιο. Και το Αμπάρης. Εδώ βλέπετε. Το χιόνι στρώνεται για τα καλά σιγά σιγά. Βλέπετε. Αλλά ο Φινοκαλιώτης έκρινε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Σνάουτσνερ. Γυρίζει πάνω στον Μίετσελ. Αυτός κάνει τη σέντρα και όπου βγάζει ο Περπερίδης. Ο Πουσανίδης πιέζεται από τον Βαγγελή και χάνει. Βαγγελής περνάει και από τον Σνάουτσνερ. Νέα τρίπλα, η πάσα εκεί όπου κόβει ο Πρίτας. Κόντρες και έρχεται ο Καρυπίδης για ένα shoot out. Κωνσταντινίδης όπως για να φύγει μπάλα. Αλλά νέο λάθος του Κατσαμπή. Ο Σαλπιγκίδης τώρα και αριστερά του ο Χαραλάμπους. Ο Σαλπιγκίδης ο οποίος γυρίζει για το Μίετσελ σε καλή θέση. Πλασάρει και χάνει την ευκαιρία να πετύχει το γκολ, το οποίο ενδεχομένως να καθάριζε την παρτίδα. Χαραλάμπους εκτέλεσε. Η κεφαλιά από το Μαλαδένη πετάγεται στη γωνία και μπλοκάρει ο Αμπάρης. Πάντα Βαγγελής στην ατομική προσπάθεια. Έχει το χώρο, κάνει το σουτ. Την μπάλα περνάει. Όχι out, την έχει αγγίξει ο Αμπάρης. Κόρνερ. Πρίτας. Παόλα από τον Αραμπατζή και κάρτα είναι η δεύτερη. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα μείνει με 10 παίκτες. Αποβάλλεται ο Αραμπατζή στο 86ο λεπτό. Τώρα ο Φινοκαλιώτης του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Αραμπατζής για αυτό το μαρκάρισμα στον Πρίτα.
το αντικανονικό μαρκάρισμα. Δεν διαμαρτύρθηκε και με τον δίκιο του βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί. Είναι σαφέστατα περίπτωση κίτρινης κάρτας που στην προηγουμένη περίπτωση ήταν η δεύτερη. Αυτό το μαρκάρισμα από πίσω έδωσε το χέρι σε ποιον στην υποθέση του Φινοκαλιώτη. Ορθότητα της απόφασης του διαιτή. Ο Σαλμιγίδης φεύγει από το παιχνίδι και χειροκροτείται. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό με δεδομένο ότι ο Σαλμιγίδης βρέθηκε στο επίκεντρο αποδοκιμασιών τον τελευταίο καιρό και κριτικής, αρνητικής κριτικής από τους, μια μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, ο χρόνος των καθυστερήσεων που έχει αρχίσει να μετράει. Βρόγας αποδεικνύεται σε θέση offside. Εδώ η φάση στην οποία υποδεικνύεται και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη, ίσως και να μην ήταν σε θέση offside. Το στοιχείο της αποφασιστικότητας θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την έκβαση του παιχνιδιού. Ένα στοιχείο το οποίο η ομάδα μας δεν είχε. Με αποτέλεσμα να παίζουμε ένα παθητικό παιχνίδι, κυρίως στο δικό μας μισό, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να παίξουμε ποδόσφαιρο στο μισό της αντίπαλης ομάδας. Ήμασταν αδύναμοι στις μονομαχίες. Υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία.